ότι θα φλερτάρει με την πρωτιά. Το 2006 συναντάμε για πρώτη φορά τον Dima Bilan στη Eurovision. Ο Φίλιπ Κιρκόροφ προτείνει στο Φωκά να αναλάβει τη ρωσική συμμετοχή και εκείνος καταφέρνει να τη φέρει στη δεύτερη θέση. Χρόνια μετά, ο Φωκάς μας κάνει ακόμα και τώρα να αναρωτιόμαστε πώς σκέφτηκε να κρύψει τη χορεύτρια μέσα στο πιάνο. Απόλυτης καταξίωσης. Ο Φωκάς Ευαγγελινός αναλαμβάνει την Ουκρανία και τη Ρωσία. Η ιδέα με το παγοδρόμιο όμως είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται ο Dima Bilan για να φέρει την νίκη στη Ρωσία.